Πρόστιμα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ προαναγγέλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ακόμη και για το καλάθι του νοικοκυριού. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν προϊόντα να πωλούνται πάνω από το περιθώριο κέρδους. Έχουμε ξεκινήσει ελέγχουμε τη Δημαία και στο καλάθι και ήδη έχουμε στείλει σε κάποιες αλυσίδες εκθέσεις ελέγχου με πρόστιμα προτινόμενα για ορισμένα προϊόντα. Από έρευνες που κάνουμε, διαπιστώνουμε ότι πολλά προϊόντα εκτός καλαθιού είναι φτηνότερα από τα προϊόντα, ομοειδή προϊόντα εντός καλαθιού. Πολλοί είναι οι καταναλωτές οι οποίοι επιλέγουν προϊόντα που βρίσκονται εκτός καλαθιού. Γενικά το μέτρο δεν είναι καλό γιατί είναι κοροϊδία νομίζω. Οι διαρκείς αυξήσεις έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές να κόβουν ακόμη και από τις αγορές τροφίμων. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο τζίρος στα τρόφιμα αυξήθηκε 5,6% στο δεκάμηνο, ενώ ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε 0,6%. 4 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι θα αγοράσουν λιγότερα τρόφιμα για τα γιορτινά γεύματα. Ξύπνησε το κρέας, μιλάμε γιατί οι παραγωγοί έχουν κατακουθεί άνθρωποι. Οι τιμές στις πρώτες ύλες έχουν γονατίσει τους πτηνοτρόφους, ενώ ήδη παρατηρείται έλλειψη στο γάλα. Υποσιτίζονται τα ζώα, τα σφάζουν. Εδώ στην Άξο έχουμε πέσει 8 τόνους γάλα την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ζωικό κεφάλαιο έχει φύγει. Υπάρχει έλλειψη και μπορεί να περάσουμε και το 50% φέτος στην έλλειψη του γαλάτου, από ό,τι δείχνουν δηλαδή τα δεδομένα. Η ακρίβεια ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, να έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, την ακριβότερη χρέωση ρεύματος. Η κυβέρνηση προσπαθεί με ουσιαστικά μέτρα να σταθεί στο πλευρό των πολιτών, διατηρεί τον πληθωρισμό χαμηλότερα από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τιμές καταναλωτή ρεύματος πιο φθηνές στην Ευρώπη. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι είμαστε μπροστά σε ένα νέο κύκλο ανατιμήσεων εν ώψη των Χριστουγέννων.